πως δεξαμένη τον λόγο σου, Θεού Θεοπρεπός εδογμάτισας, την φύση των όλων εντράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικά δεκόσμησας, Βασίλειον ιερατεύμα, Πάτερος ιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχά σημών. Ευλογημένη και χαρούμενη να είναι η καινούργια χρονιά. Όλα τα καλά ο Θεός στον τόπο μας, στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας, εδώ στην περιοχή μας. Ευχαριστούμε Πατέρα Νικόλα για την φιλοξενία. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, γιατί χωρίς εσάς δεν θα είχαμε χώρο να μας φιλοξενήσει ο Πατέρα Νικόλας. Ευχαριστούμε που μας παραχωρήσατε την αίθουσα αυτή. Όπως βλέπετε, πενομόρφη είναι η ενορία του Μαστιχαρίου. Είναι δυναμική, ζωντανή, ευγενικοί άνθρωποι, πιστοί. Και ευχόμαστε να προοδεύουν συνεχώς, να μας βοηθάει η κυρία Πρόεδρος. Σε βοηθάει η Πατέρα Νικόλα, η κυρία Πρόεδρος. Δεν έχει παράπονο. Δεν έχει παράπονο, θα πρέπει να ενισχύσει τη βοήθειά της. Θα πλέω στην Να είστε δυνατοί, ευλογημένοι και χαρούμενοι. Όλα τα καλά ο Θεός. Να έρχομαι εδώ να σας βλέπω και να χαίρομαι. Αν με επιτρέπετε να πω κάτι. Τόσο είμαι 8 χρόνια ιερέας, περίπου. Θέλω λοιπόν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο δέσποτά μου, γιατί εκείνος είναι η αιτία που εγώ έγινα ιερέας. Το είχα στο πρόγραμμα, ήθελα κάποια στιγμή να γίνω, αλλά το άφηνα, λέω να μεγαλώσουν τα παιδιά, να μεγαλώσουν. Θέλω να πω λοιπόν από καρδιάς ένα ευχαριστώ. Δεν με πίεσε απλά, με προσκάλεσε με έναν όμορφο τρόπο, ώστε να κάνω αυτό που ήθελα. Το έκανα πιο νωρίς, για να είμαι κοντά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, δεσποτά μου, για ό,τι πράξατε για μένα, για ό,τι πράτετε, γιατί δεν σταματάτε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι ακόμα θα μας δώσετε, γιατί ξέρω ότι έχετε δύναμη, κουράγιο και μας αγαπάτε όλους. Ευχαριστώ και εσάς, Δήμαρχε, και όλους όσους είναι στα δημοτικά συμβούλια, γιατί ο καθένας μπορεί να με τον τρόπο του. Είτε είναι αίθουσα, είτε κάτι που θα πάρω ένα τηλέφωνο και θα ζητήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλους εσάς που είστε εδώ. Για όλο τον κόσμο και θερμή παράκληση, τουλάχιστον ένα άτομο σε κάθε σπιτικό να προσεύχεται. Δεν μπορούμε όλοι να τα κάνουμε όλα. Παίρνω παράδειγμα από μένα. Μπορεί όμως κάποιος που είναι στο σπίτι να προσεύχεται. Μπορεί να κάνει το πρωί τον όστρο, μπορεί να κάνει μια παράκληση, να οντοματίζει τους ανθρώπους. Θέλω λοιπόν ένα μεγάλο να σας παρακαλέσω να κάνετε αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και σήμερα, που είστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ και υγεία να έχετε και αγάπη στα σπιτικά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.